όταν σε θέλει το ρεπορτάζ, σε θέλει παντού. Ακόμα και μέσα σε ένα αεροπλάνο ή σε ένα αεροδρόμιο. Τινάκη, χθες επέστρεφες από Μιλάνο και είχες τη χαρά και την τύχη να έχεις συναντήσεις. Να έχω συναντήσεις, ναι. Εσύ έπρεπε να ήσουν σε αυτές τις συναντήσεις, όχι εγώ. Λοιπόν, όπως βλέπετε χαρακτηριστικά. Έλα λίγο στη γιγαντοθόνη να το ζήσουμε. Ναι, έλα λίγο να τα δούμε από κοντά. Για λερώσετε. Τι να λερώσετε, σταμάτα, μωρέ. Βρε ζηλιάρη, μην ασχοληθούμε και με έναν άλλον άντρα πέραν εσού. Για πες την Άκη, για πες την Άκη. Λοιπόν, το συνάντησα την ώρα που έκανε check-in σε γνωστή αεροπορική εταιρεία. Βλέπετε, δεν κρύβεται κιόλα η αεροπορική εταιρεία. Ταξίδεψε business, θέλω να σας πω. Πλήρωσε το Madwalk. Μαζί με τη σύντροφό του και άλλα δύο άτομα. Συγγνώμη, ό,τι κατάλαβα. Είναι η σύντροφός. Αυτή εδώ, κάτσε να δω. Ναι, είναι η σύντροφος. Ναι. Είναι η σύντροφος, η οποία ήταν ένα κοριτσάκι, θέλω να σας πω. Το οποίο ήταν σχεδόν άβαθο με μία μάσκα. Όχι, όχι, γιατί μετά εγώ τους είδα και αναγκαλιζόντουσαν στο λεωφορείο που κατεβήκαμε. Υπήρχε έτσι πολύ διαχειρικότητα μεταξύ τους. Εδώ τι τρώει το Εδώ τρώει scrambled eggs, όπως βλέπεις. Πήρε το πρωινό του τώρα. Θέλει το την πρωτεΐνη του το αγόρι. Μετά όμως από την επαφή αυτή που είχαμε, έφυγε τρέχοντας. Αλλά δεν ήξερε τι το περίμενε. Είναι η Τίνα, μας λέει τον έχω απαθανατήσει και αυτά και τα λοιπά. Και της λέω πήγαινε μίλα του και πες του happy day, love you, κάτι. Ποια, εδώ δεν πρόλαβα. Εδώ κατεβαίνει. Το βλέπετε, εδώ κατεβαίνει με τη σύντροφο. Εδώ είναι ο άνθρωπος. Τώρα η ασφάλειά του είναι μάνατζερ του, ήταν. Εσύ να σε ρωτήσω κάτι. Πώς τον τράβηξες, γιατί η business κατεβαίνει πρώτη. Είχες γνωριμίες. Η business κατεβαίνει πρώτη. Πάμε παρακάτω. Οκ, okay, μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Μη ρωτάς πολλές λεπτομέρειες. Έβαλε όλες τις γνωριμίες. Ό,τι έχω, το αξιοποίησα, παιδιά. Εδώ μπήκα στη διαδικασία να τσεκάρω αν όντως είναι αυτό. Διότι βλέπω έναν άνθρωπο που του μοιάζει, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Λέω είναι, δεν είναι. Έμαθα πριν μπω στο αεροπλάνο και σε ποια θέση κάθεται. Α, είσαι ρεπόρτερ από τις λίγες. Πες μας λοιπόν, πήγες, του μίλησες. Λοιπόν, πάω, περιμένω διακριτικά να τελειώσει το φαγητό. Του πάω με πολύ ευγένεια. Δεν πρόλαβα να πω ότι είμαι δημοσιογράφος. Ζήτησε απλά μία φωτογραφία. Ναι. Μην τον πάω κατευθείαν στα βαριά. Και μου λέει ευγενικά, αλλά με τρόπο, ξέρεις, λίγο αποθητικό. Πετάγεται και ο μάνατζερ Παύλα σωματοφύλακας και μου λέει, είναι, ξέρετε, μου λέει, είναι μια προσωπική στιγμή, δεν θέλουμε τίποτα ούτε φωτογραφίες. Στα ιταλικά χρησιμοποίησα και τα ιταλικά μου. Έλαντε. Βάσκη, θα μιλάω πιο οικία. Η προσωπική στιγμή είναι που έτρωγε τα scrambled eggs. Που έτρωγε στο lounge, ναι, έτρωγε ναι, τα scrambled eggs. Είχαν 5 βαλίτσες μαζί. Μάλιστα, για μία βραδιά. Είναι να σου πω, δεν ξέρω τι είχε δώσει τις βαλίτσες. Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι εδώ μοιάζει πολύ απλή. Πρέπει δίπλα του να είναι. Άρα πολύ απλή. Τα παιδιά είναι, έβλεπες ένα. Άρα λέω στους συναδέλφους, εστιάστε και εδώ να τη δούμε το βράδυ, να την έχουμε κανένα πλανάκι. Κυριολεκτικά, ναι. Και στην άλλη, νομίζω που κατεβαίνουν από το αεροπλάνο, ήταν ακόμα καλύτερη. Η φωτογραφία γενικά δεν έγινε αντιληπτός, θέλω να σου πω. Δεν τον κατάλαβαν οι απανταχού φανς. Όχι, λείπατε εσείς. Δεν έγινε καθόλου αντιληπτός. Τι εμείς, ρε Μέρη, μπες στο Netflix στην Ελλάδα, trending now, δεν είναι μόνιμα. Άσε που θέλω να σου πω, είχε την εντύπωση εδώ τώρα μασάει και την τζίχλα, δεν είναι πολύ ωραία. Μου αρέσει αυτό με την τζίχλα, ήθελα να πω. Φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι ήταν ένα παιδί ευγενικό, με τρόπους. Όχι, δεν ήταν πολύ ωραία. Για κατεβαίνει και νιώθει, είμαι ωραίο. Είναι, νομίζει ότι παίζει στην ταινία. Συνεχίζει και παίζει στην ταινία, θέλω να σου πω. Ναι. Και σταμάτησε. Βλέπω να κάνει μόνο αυτή την ταινία. Παιδιά, είναι δεινός καπνιστής, έτσι. Σταμάτησε. Ναι. Είπε στην κοπέλα της Αιτζίαν που τον περίμενε για να τον παραλάβει μαζί με τους υπόλοιπους ότι θέλω να σταματήσω 2 λεπτά. Μπήκε σε αυτό το καπνιστήριο εκεί που μπαίνουν όλοι μέσα. Εκεί που μπαίνει και μυρίζει για 20 μέρες. Μπράβο, σταμάτησε, έβγαλε το τσιγάρο και ήταν. Ταινία επίσης, κανονικότατα. 21 για χρονών το... είναι η σύντροφός. Α, νόμιζα αυτό. Όχι, όχι, εκείνη είναι 30-31. Και τη σύντροφο. Α, εγώ τους ακολουθώ. Είναι Α, η σύντροφος την ανεβάζει. Ορίστε. Πάρα πολύ συχνά την ανεβάζει. Πηγαίνουν παντού μαζί. Έχει γνωρίσει τα παιδιά του, γιατί ο ίδιος έχει 2 παιδιά από ναι, αυτό το θυμάμαι. Είναι η καλλιτεχνική διευθυντρία του Έλλη Σάμπη, πρώην σύζυγός. Ναι, εκεί είναι από την Ζυρίχη. Ήξερε, αυτό όντω να πάει σε ένα ψυχολόγο να το ψάξει. Μάλιστα, λοιπόν. Αυτά, την Άκη, εσύ ήθελε το ρεπορτάζ, να είσαι καλά, είχες και ωραία παρέα εκεί. Μια χαρά, όλα γιατί χωρίσαμε την πρώην σύζυγο που έκανε τα παιδιά. Μα δεν ξέρετε τα βασικά όμως. Βέβαια.